σοκ στο Πανελλήνιο και τα social media προκάλεσε η υπόθεση της δολοφονίας του Αμερικανού ρεπόρτερ George Polk. Η σωρός του άτυχου δημοσιογράφου βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες να επιπλέει στα νερά του θερμαϊκού κόλπου στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα της 16ης Μαΐου. Ο διάσημος Αμερικανός ανταποκριτής του CBS δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως ο Πολκ ετοιμαζόταν για μια μεγάλη δημοσιογραφική αποκλειστικότητα, όμως κάποιος ή κάποιοι όχι μόνο έκοψαν το νήμα της ζωής του, αλλά εξαφάνισαν και την ενοχλητική δημοσιογραφική φωνή του. Οι αστυνομικές αρχές στην προσπάθειά τους να διαλευκάνουν αυτό το πολιτικό και διπλωματικό θρίλερ στα κοινωνικά δίκτυα και στα hashtag δίνουν και παίρνουν οι θεωρίες συνωμοσία για το ποιος κρύβεται πίσω από το στιγερό έγκλημα, ενώ Πολλοί θεωρούν ότι θα υπάρξει συγκάλυψη και όχι διαλεύκανση τη υπόθεση. Η δολοφονία Paul και 70 χρόνια μετά. Παρασκευή, 25 Μαου, 11 η ώρα το πρωί, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι ΕΡΤ, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνία, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, με την υποστήριξη τη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα hashtag. Χα... Χα... Χαστακ... Συγγνώμη.